Έπειχη προκύψει, τώρα δεν ξέρω πότε έγινε κιόλας, εγώ πάλι σε site το διάβασα, ένα θέμα με την Ραχίλ Μακρύ. Χτες εδώ στη συνέντευξη. Το έμαθες. Το έμαθα από τα site, ναι. Και όταν μπήκες τι έκανες. Τίποτα. Τι να πω, λέω, δεν θέλω τώρα. Τι να σχολιάσω σε αυτό. Ούτε καν θέλω να πω μα τι είπε. Μα τι, γι' αυτό. Γενικά έτσι όπως είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία με τα σχόλια που είχε κάνει η Ραχίλ Μακρύ στη Μενεγάκη. Που εσύ, ναι, σαν γυναίκα είπες και εσύ τα δικά σου. Το οποίο πολύ αστεία και χαριτολόγο. Αν το έχεις πει αστεία, εσύ, ναι. Α, ήταν σε αυτό που κάνατε με τον Νίκο στην εκπομπή. Δεν θυμάμαι, πριν πάρα πρέπει να είναι χρόνος. Α, τόσο παλιά. Δεν θυμάμαι. Και θυμάται τώρα και. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όχι. Άμα τη δεις, θα κάνεις. Τίποτα καλέ. Τι θα κάνω, τη γυναίκα, θα τη χαιρετήσω. Κανείς πίσω από τα αυτιά σου. Ότι δεν έχεις κάνει πλαστικές. Ακόμα. Ακόμα, δεν είναι κακό. Τι κακό, καλέ. Ποιο κακό. Εγώ τα έχω πει. Αρκεί. Τα έκανε. Είναι που φοβάμαι πολύ τα χειρουργία. Φοβάσαι. Προς το παρόν νομίζω ότι δεν έχω ανάγκη. Αλλά αν φτάσει η στιγμή. Θα άλλαζες κάτι πάνω σου. Όχι. Όχι. Να μαζευτούν τα περισσεύματα. Ναι. Αυτά που δεν θα μας άρεσε το καθένα. Όχι.